Το Σάββατο το πρωί τελέστηκε αρχιερατικός λίτρουγο επί της 27ης επετείου της μετακομιδής του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στο φερόνιμο του Αγίου Ναού στην Άρτα. Στην ακολουθία του όρθρου χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, ο οποίος προεξήρχε και στη Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Άρτης κ. Καλλινίκου. Θείο λόγο εκήρυξε ο γέροντας Γαβριήλ, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, λίμνης Ευβίας, ο οποίος με την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χαλκίδους κ. Χρυσοστόμου την 4η 9 Οκτωβρίου εκόμισε στην Άρτα την τίμια κάρα του Οσίου Δαβίδ, η οποία παρέμεινε για προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού έως και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Ο γέροντας Γαβριήλ στο κηρυγμά του ετώνησε ότι η ταπείνωση και μετάνοια είναι το μήνυμα που εκπέμπουν τόσο ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός όσο και ο Όσιος Δαβίδ. Υποτακτική με γνήσια υπακοή, διότι την υπακοή μας τη διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος μας, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, μας λέει ο Θεός. Έγινε άνθρωπος για να εκπληρώσει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, της αγάπης του Θεού για τη σωτηρία όλων μας και ανέβηκε στο Σταυρό και έχισε το αίμα του για τη σωτηρία όλων μας. Και η Κυρία Θεοτόκος, η Ταδευτερία Έχουσα, η Μετά Θεόν Θεός, και αυτή μας διδάσκει την αρετή της υπακοής και είναι πρότυπο, όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της είπε ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού και εκείνη προς στιγμήν έβαλε μπροστά τη λογική και είπε πώς εγώ, άνευ ανδρός, θα γεννήσω, στη συνέχεια όμως γέρη τόμη κατά το ρήμα σου ήταν η φωνή της συνειδήσεώς της και τότε αμέσως εκείνη τη στιγμή όπως λένε οι πατέρες συνέλαβε στα σπλάχνα της τον Υιό του Θεού. Η υπακοή λοιπόν σώζει. Ούτε η ιεροσύνη, ούτε η νηστεία, ούτε η άσκηση, λέει ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας Εφραίμ ο Κατουναγιώτης, μας σώζει. Η υπακοή σώζει, η υπακοή ζωή, παρακοή θάνατος, λένε οι πατέρες. Εμπνεώμενοι λοιπόν από το παράδειγμα αυτών των Αγίων Πατέρων, όλοι μας οφείλουμε την υπακοή μας στον Επίσκοπο, στον Ηγούμενο, στον Πνευματικό, στον Ιερέα, στην Εκκλησία. Υπακοή στην Εκκλησία, έλεγε και ξανάλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, ο σύγχρονος αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας. Τι πόνο όμως η ψυχή του, τι ταλαιπωρία. Το ίδιο και όσιο Δαβίδ, συκοφαντημένος, συνελήφθη από τον Τούρκο Πασά της Λιβαδιάς, κρεμάστηκε, δάρθηκε, μαρτύρησε, του ζητούσε ο Πασάς να αρνηθεί την πίστη του και εκείνος έλεγε «Τι χίλια κομμάτια Πασά μου να με κάνεις, εγώ την πίστη μου στον αληθινό Θεό δεν την αρνούμε». Βλέπετε,
τι ταλαιπωρίες συνέστησαν αυτοί οι άγιοι άνθρωποι. Και εμείς, αδελφοί μου, όταν κάτι μας τυχαίνει το παραμικρό, μιμούμεθα τους Αγίους μας, μιμούμεθα τον Κύριό μας, ή αμέσως γκρινιάζουμε και λέμε γιατί εγώ, γιατί σε μένα. Μα ο Κύριός μας, μας το ξεκαθάρισε. Οι άρχοντες των εθνών, όταν βγαίνουν να κάνουν διακαίρματα, τάσσουν παραδείσους, τάσσουν ότι θα φάνε οι πολίτες τους με χρυσά κουτάλια. Όμως ο Κύριός μας, μας το ξεκαθάρισε από την αρχή, διαβολών θλίψεων και στενοχωριών, δύναστε εις ευθύ εις την Βασιλεία του Θεού.